Κι άκουσα τότε μια φωνή. Θέλω επιτέλους να μιλήσουμε χωρίς προσχήματα και συγκαλύψεις. Να μιλήσουμε ανοιχτά. Για σένα, για μένα, για όλους. Κι εγώ το θέλω από καιρό, είπα. Όμως δεν γίνεται με αυτή τη φασαρία, την αναστάτωση με τόσους να μπαίνουν-βγαίνουν, φίλους, γνωστούς, επίμονους αγνώστους. Με τα τηλέφωνα να χτυπάνε συνεχώς, τα ακόμα αδιάβαστα βιβλία, τα παραφορτωμένα έπιπλα, τα πιάτα με υπόλοιπα φαγητών, φλιτζάνια με καφέδες, τα ξεραμένα φύλλα που φέρνει μέσα ο άνεμος, τα άσχημα πουλιά που παριστάνουν τα περιστέρια. Και βάλθηκα να καθαρίζω για τα καλά το σπίτι, να βγάζω έξω πολυθρόνες, καναπέδες, το γραφείο, άχρηστα αντικείμενα από τα ράφια, τηλεοράσεις και όλα τα ηλεκτρονικά, στίβες εφημερίδες, άλμπουμ με φωτογραφίες, χαρτόκουτα με έντυπα και γραπτά κάθε λογής. Έκλεισα τα παράθυρα να μην μπαίνει ο θόρυβος από τα αυτοκίνητα, τις μηχανές, τις σιρήνες της αστυνομίας, των ασθενοφόρων, της πυροσβεστικής. Επέβαλα σιγή ακόμα και στη μουσική των εποχών, αφού και χαμηλή αν ήταν, με περισπούσε με την εναλλαγή άνοιξης και φθινόπωρου, καλοκαιριού και χειμώνα. Έκλεισα το κινητό, κλείδωσα την πόρτα, απαγόρευσα την είσοδο σε όλους. Έμεινε ο χώρος άδειος, σιωπηλός, ξαφνικά τεράστιος, όμως αδιαπέραστος στις ξένες παρεμβάσεις. Τώρα μπορούμε ελεύθερα να μιλήσουμε, χωρίς κανείς να μας διακόπτει, χωρίς τίποτα να μας ενοχλεί. «Είσαι με τα καλά σου», ξέσπασε φωνή. «Σε αυτόν τον έρημο νεκρωμένο χώρο τα λόγια μας θα χτυπούν στους τοίχους και όμοια θα γυρνάνε πίσω. Κανείς μας δεν θα ακούει τον άλλο. Μόνο τα όσα λέμε εμείς θα ακούμε, πιστεύοντας πως είναι αυτά που λέει ο άλλος. Όταν αδειάζει ο χώρος, αδειάζουμε κι εμείς. Μένουμε άδεια τσόφια, επιπλέουμε στο τίποτα, αναμασώντας τα ίδια μας τα λόγια. Αμέσως φέρ τα όλα μέσα», είπε η φωνή σαν άδεινε μια προσταγή. Δεν μπόρεσα να έχω αντιρρήσεις. Άνοιξα τα παράθυρα, το κινητό, την πόρτα, έβαλα λίγη μουσική και άρχισα να φέρνω ένα-ένα τα σοριασμένα στο δρόμο πράγματα, όμως αφήνοντας κάποια έξω. Όσο για την πόρτα, θα την ξανακλείδωνα αργότερα. Προς το παρόν, την άφησα να ανοίγει με ευκολία.